Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου, Κύριε, η πίστη αγωτέλειο, ονομάζουσα. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Έναν σταυρό, επιστήθη. Τώρα ο Νικόλαος λέγει στο παιδάκι να του δώσει πόσα να δώσει. Στη Βασιλική. Μπράβο. Είσαστε πρακτικότερο. Α, ωραία. Μια πράξη πολύ συγκινητική. Λέω, έχετε κάποια συγγένεια, μου λέει ο Νικόλας, όχι. Και το δίνει λοιπόν στη Βασιλική. Οι μεγαλύτεροι, οι νέοι, οι μεγαλύτεροι νέοι, μπράβο, πάλι, τα παιδιά μπράβο. Μας, στην γενιά που έρχεται πίσω μας, στα νέα παιδιά, μια συνέχεια της κοιτάλης, της πίστεως, της ορθοδοξίας και της αγάπης στην πατρίδα. Χρόνια πολλά! Είναι μέρα χαράς και μέρα πένθους. Πένθους? Πένθους, πενθούμε λόγω πανδημίας. Φέτος και πέρυσι και πρόπερσι πενθούσαμε λόγω πανδημίας. Τώρα είναι μέρα χαράς, μια νέα χρονιά, πιστεύω να αλλάξουν όλα, να αλλάξει όλο αυτό και... Ο Θεός βοηθός. Θες να βουτήξεις? Ναι. Πρώτη φορά? Ναι. Και πώς αισθάνεσαι? Εντάξει, καλά. Πας και σε ομάδα κολυμπητική? Ναι. Σε ποια? Στην ΕΠ. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Εύχομαι σήμερα στη μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης να υπάρξει φώτιση σε όλους μας για να μπορέσουμε να συνονοηθούμε και πολιτικά αν θέλετε, αλλά κυρίως να υπάρξει αυτό που αγωνιζόμαστε όλοι, η κοινωνική αλληλεγγύη στις δύσκολες υγειονομικές συνθήκες. Να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, υγεία, δύναμη, φώτιση, να τελειώνουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται από την πανδημία που εδώ και 2 χρόνια έχει μετατρέψει την κανονικότητα της ζωής όλων μας σε μία κατάσταση διαρκούς αγωνίας και ψυχολογικής καταπίεσης. Τώρα η Αχαΐα, όλη η Ελλάδα γιορτάζει τα Θεοφάνεια, καλή φώτιση σε όλες και σε όλους. Πρώτα απ' όλα όμως καλή φώτιση σε εμάς, τους πολιτικούς. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά, υγεία και αγάπη σε όλο τον κόσμο. Μετά από 2 χρόνια λόγω των μέτρων στερηθήκαμε αυτό το έθιμο να το τηρήσουμε. Φέτος μας δόθηκε ευκαιρία να το τηρήσουμε και με μεγάλη χαρά και συγκίνηση. Γιατί το κάνετε αυτό σήμερα? Για το καλό χρόνο. Για το για την υγεία μας. Πόσο χρονών είστε? 62. 62, δεν φοβάστε το κρύο καθόλου? Όχι, τίποτα, μας υγεία σας.